Πάμε να συναντηθούμε τώρα με τον Δημήτρη Λαπά, να τον καλημερίσουμε και πάλι για ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ που έχει. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα και πάλι, παιδιά. Καλημέρα. Και μια και μιλήσαμε για τον Φίλιππο, να πούμε ότι ήδη εδώ και μία ώρα περίπου είναι κλειστά και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην Πάρνηθα από το Τελεφερίκ και πάνω λόγω χιονοπτώσεων. Ναι, ναι. Πάμε λοιπόν στο θέμα αυτό για το οποίο μιλήσατε. Ήταν μια μισή ώρα περίπου το μεσημέρι την Κυριακή, όταν στην άμεσο δράση χτύπησε το τηλέφωνο από κάποιο κύριο, ο οποίος καλούσε τους αστυνομικούς να πάνε στο σπίτι του σε κάποιο σημείο στην Κηφισιά, προκειμένου για μια υπόθεση παιδικής πορνογραφίας. Τι ακριβώς είχε συμβεί? Ο άνθρωπος είχε μια οικιακή βοηθό, 25-28 χρονών περίπου, η οποία ήταν από το Νεπάλ. Ήταν εσόκλειστη μέσα στο σπίτι και φύλαγε τα τρία. Από το Νεπάλ. Λοιπόν. Ακριβώς. Κάποια στιγμή λοιπόν το αγοράκι, ένα 4 χρονών αγοράκι, λέει στον μπαμπά ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Αυτό κατάλαβε ο μπαμπάς αμέσως από όσο του είπε το παιδί. Με την οικιακή βοηθό, τι έκανε εκείνη? Με το κινητό της τηλέφωνο φωτογράφησε γυμνά τα δύο κοριτσάκια της οικογένειας, τα οποία ήταν 4 χρονών, 5, 3, 4. Μιλάμε για πάρα πολύ μικρά παιδιά. Ενημερώνει τον πατέρα, ο πατέρας την πιάνει, της λέει τι ακριβώς έχει συμβεί εδώ, γιατί, πώς συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Βρήκε τις φωτογραφίες των παιδιών του γυμνών μέσα στο κινητό. Πλάκα το έκανε. Αυτό ισχυρίστηκε και στο αστυνομικό τμήμα, όπου κρατείται. Το αποτέλεσμα όμως είναι το εξής: από τον έλεγχο που έκανε η αστυνομία, διαπιστώθηκε ότι συγκεκριμένες φωτογραφίες μέσω διαδικτύου είχαν διοχετευτεί σε 7 ήδη άτομα και διερευνάται και το ενδεχόμενο αυτή τη στιγμή της παιδικής πορνογραφίας. Είναι μία από τις κατηγορίες οι οποίες βαραίνουν πλέον. Ναι. Την 27χρονη την είχαν πάρει στο σπίτι και φρόντιζε τα παιδιά. Καταλαβαίνεις, εσόκλειστη. Έβγαζε φωτογραφία τα παιδάκια, τα έστελνε. Αυτές πού τα έστελνε, Δημήτρη? Εδώ στην Ελλάδα ή τα έχει στείλει στο Νεπάλ? Το οποίο το διερευνάει η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, γιατί δεν έχουν ακόμη βρει. Έχουν εντοπιστεί πάντως ότι έχουν πάει σε 7 άτομα, σε 7 διαφορετικά link, δεν ξέρω πώς ακριβώς τα λένε, τα ξέρετε καλύτερα από μένα, οι συγκεκριμένες φωτογραφίες. Και από εκεί λοιπόν αρχίζουν να διερευνούν. Σε ορισμένες περιοχές εκεί κάτω η παιδική πορνογραφία είναι πάρα πολύ αυξημένη. Έχει χώρες που τέλος πάντων έχει διάφορα link τα οποία εδρεύουν εκεί. Ναι, και ναι, έχεις απόλυτο. Και γίνονται υποδοχή, ας πούμε, τέτοιων φωτογραφιών. Και αυτή τώρα πληρωνόταν από αυτά τα link για να στέλνετε τις φωτογραφίες των παιδιών. Και ήταν μέσα στο σπίτι. Μέσα στο σπίτι οι γονείς. Τεσσάρων χρονών τα κοριτσάκια. Και αν δεν έλεγαν τα παιδάκια στον μπαμπά κάτι, δεν θα το είχαν πάρει και χαμπάρι. Λοιπόν, Δημήτρη, θα την παρακολουθούμε αυτή την υπόθεση. Δεν ξέρω αν δεν έχουμε ένα-δύο λεπτά, παιδιά, έχουμε. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω, Δημήτρη, αυτή η γυναίκα τώρα έκανε την καταγγελία ο πατέρας στην αστυνομία και έχει συλληφθεί. Και περιμένουν τώρα να βρούνε... Έχει συλληφθεί. Δικογραφία. Περιμένουν να βρούνε τα ευρήματα μέσα από τα κινητά που πηγαίναν οι φωτογραφίες και αν πρόκειται για εμπόριο. Εκεί βρισκόμαστε. Ακριβώς εκεί βρισκόμαστε. Γίνεται έλεγχος σε οικιακής βοηθού. Πού ακριβώς, σε ποια link έχουν πάει, αν υπήρξαν κάποιες οικονομικές δοσοληψίες για την ακόμη βαρύτερα βοηθός. Τα εγκλήματα. Και να δούμε και αν είχε πάει κι αλλού οικιακή βοηθός, αν είχε έρθει σε επαφή με άλλα παιδιά. Δηλαδή είναι μεγάλη ιστορία. Πόσο χρονών ήταν αυτή η Δημήτρη? Πόσο χρονών ήταν? 27 χρονών, μικρή ήταν. Α, μικρή ήταν. Άρα μπορεί να ψάχνουν και κύκλωμα παιδοφιλίας τώρα αυτή. Οι αστυνομικοί. Ακριβώς. Γιατί καταλαβαίνετε, αυτά έτσι πάνε είναι τώρα. Είναι μεγάλη ιστορία τώρα, βέβαια. Ναι, είναι μεγάλη ιστορία. Λοιπόν, Δημήτρη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας θα το ξαναδούμε αυτό το θέμα. Λοιπόν, τώρα... σε περιμένει. Ανακάλυψε χιονισμένα βουνά. Ορεινά χωριά. Πανέμορφα ποτάμια. Και απόλαυσε
κάθε γεύση που έχει η Ελλάδα να σου προσφέρει. Ζήσε την Ελλάδα και το χειμώνα. Εμβολιαζόμαστε και ταξιδεύουμε ασφαλείς.